Ψήν όσουν για Big Brother να ήμασταν σε ένα σπίτι όλοι εμείς, μια οχτάδα community. Τέλειο, τέλειο. Εκάμφου λογικά την πρώτη μέρα. Honor Brightside. Honor Gilius. Gilius καλά παίζει, ρε. Εντάξει, να είναι 22. Αρχίσανε τώρα τα LPG να γάμει. Καλά. Πότε είχε γενέθλια Forgiven, 23 Σεπτέμβρη του 1992. Γεννήθηκε ένας Father of Your Mother. Και Φερνάρ Ρεμίτς. Promoted to challenge. Το έχω βαρεθεί να το βλέπω αυτό, αλήθεια. Και είναι με την κακή έννοια, πραγματικά. Πίσω στη δόξα. Παιδιά, αν ποτέ στη ζωή σας σκεφτείτε ότι είστε μια αποτυχία, σκεφτείτε ότι ο Punisher είναι challenger. Έλα ρε μα, έλα ρε μαλάκα. Θες αλλιώς, θες αλλιώς και χρωστά. Έλα ρε μαλάκα. Εντάξει ρε φίλε. Σκεφτείτε ότι κάποτε ήταν η Gold 2 Bronze με 1500 γκέιμ το χρόνο και τώρα είναι challenger και φλεξάρι. Σκεφτείτε το έτσι. Θα ξεσπάσει πάνω στη χοιρινή ομοπλάτη και στη γαλοπούλα τώρα ο Punisher. Θα τα ακούτε μετά. Μαλάκα τι λες. Επειδή με έκανες έτσι, έπρεπε να φέρω ένα πιτάκι να φάω, να ερεμήσω. Το κόλαρα. Τι είπε, Δεν το κόλαρα. Έχω μερικά πιτάκια και σουβλάκια. Ξέρεις ότι δεν το είπαμε κακιά, ίσα. Θα σου πω μια πολύ μεγάλη αλήθεια, που είναι μεγάλο flow σε μένα. Όταν έχω μια πεποίθηση, πολύ δύσκολο να την αλλάζω. Και τι σημαίνει με αυτό πάνω στο LOL, ότι κάποτε πίστευε επί πολλά χρόνια, βέβαια πολλά μετά παλιά, ότι ένας παίχτης ο οποίος είναι gold, π.χ. οι κατάλληλες ανάλογες κατηγορίες, bronze, iron, silver, ποτέ δεν γίνεται να πάει master, grandmaster, challenger. Και σκέψου ότι είσαι μια απόδειξη αυτού του λάθους, της λάθος θεωρίας που επικρατούσε στο μυαλό μου επί πολλά στα χρόνια. Όντως. Ο Hungry Panda, ας πούμε, θυμάμαι που μου είχε πει και ο ίδιος, ήταν λέει gold, ξέρω εγώ, 4.000 game το χρόνο. Και τώρα είναι challenger και φαρμάρει λεφτάκια, μια χαρά. Και πολλοί παίχτες. Και αυτό το πίστευα και όταν ξεκίνησα το game, πήγα instant challenger, ας πούμε. Δηλαδή δεν ήμουν bronze, plat, silver, οτιδήποτε. Ανέβηκα κατευθείαν. Βέβαια, άλλο εγώ και άλλο το. Μακάρι αυτό που τρώσαν ανελιγμένο κατά τουλάχιστον 2 μήνες. Και έτσι όπως μετά το ξεράς να έχεις, ξέρω εγώ, βίσπνια και κορονοϊό να βρεις, να κάνεις το τεστ. Φόρεμα! Ότι αυτό που τρως μυρίζει κόπραν από 10 χιλιόμετρα μακριά και απλά έχουν βάλει από πάνω του κάτι κάποιο σύριαν, μη μυρίζει. Πώς να φιλήσεις μια κόμμενα και θα μυρίζεις κατά. Και είπα αυτό που τρως έχει γίνει από τις μπάμιες. Πώς μπορώ να σε ξενερώσω και να χάσεις την όρεξη σου. Δεν γίνεται αυτό. Μπε κάτσας! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατσάτσα! Γιατί χωστάρει καλά. Να είσαι καλά, μπρο. Και εσύ στο όβολο τους κακός είσαι και μπουστάρα καράφλου, λοιπόν. 6 τιμωρίες, 2 απαγορεύσεις. Κώστα, πώς έχει 2 απαγορεύσεις. Εγώ τον κάνω unban για να σε τιλτάρω, ρε φλόρε! Ωραία, 3 απαγορεύσεις. Ήμουν έτοιμος να το συγχωρέσω. Αλλά για αυτό που είπες διόνυθηκε. Δεν ξέρω κάποιος είναι το μεταξύ. Γιατί εγώ ξέρω. Αγαπώ. Όπα τον πήρα στο λεμό. Κάνω λεξές μαλάκα, θα κάνουν τα donate εκεί στα Instagram και τα subscribes και όλα. Δεν ξέρω ποιος είναι, αφήνει 35 ευρώ το stream. Μαλάκα το ξέρεις ότι έχω πει 20 ευρώ αν σε έχει βάλει ban of forgiven στο βγάζω αν μπανε. Να σου πω, έχεις κανένα εκατομμύριο μου δανείς για να κάνω συνδρομή σε gym. Όχι, okay, δεν είμαι. 500.000 όμως τα έχω, ας πούμε. Κάτσε, πρέπει να σε δυναμώσω λίγο για να ακούω λίγο την κρυστάλλινη φωνή σου πιο πολύ, για να μοιραιμώ. Κάποτε, όταν είχα υπνήσει, πήγα 4-5 χρόνια πριν, πάρω στον streamer. Δεν μιλούσανε ποτέ και κοιμόμουν. Τώρα, ρε φίλε, όταν είμαι κρεδουρισμένος και δεν θέλω να ξεδώσω βλέποντας τσόντα, ακούω Punisher. Ανοίγω τα παλιά VOD, τον αφήνω χαλή από πίσω και παίζω manager. Λοιπόν, αυτό ήταν το stream. Δεν ξαναστριμπάρω ποτέ. Γιατί ρε φίλε να μην. Αυτό ήτανε. Χάρηκα την καμπλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Starting soon. Starting soon έπρεπε καταρχάς. Έπρεπε starting soon. Λεγάσε με να κάνω. Προφανώς ρε φίλε starting soon θα βάζα. Αν τύχει ποτέ να γίνει οικονομικό κράχ και χάσεις τα λεφτά σου και θες να παίξεις ταινία σιρινάκι. Για 200.000 ναι. Εντάξει, οκ. Θα του δώσω εγώ 150. Θα τα βρει. Βέβαια ρε. Με τα Dolce & Gabbana που φλεξάρει στο. Όχι ρε φίλε, απλά το 1 εκατομμύριο που Instagram, Instagram επένδυση. Forgiven με δύο νη. Forgiven, εδώ. Λοιπόν, full screen. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, full flex. Full flex. Εντάξει. Εδώ, με τα δισεκατομμύρια. Εντάξει.
Ξέρεις ότι αυτό το κρύο από γύρω από το λαιμό μου τι είναι, ξέρεις? Ζιβάγκο. Ζιβάγκο, μαλάκα. Γαμάει. Κλείνει ένα σφάξι, εφαρμοστό σφάξι για να τονίσει τους κοιλιακούς μου και όλη τη δουλειά που έχω κάνει χαλιά στην κοιλιακή. Εντάξει ρε, νομίζω ότι τον έχουμε χάσει σαν. Τον χάσει ρε φίλε, έχουμε πει ότι όταν θα κατέβω για να γίνει το Steam House θα πηγαίνουμε σε τάξεις για Muay Thai, εγώ και μεγάλες. Λοιπόν τώρα, αν σου δώσω 25 ευρώ φάσον, σου περάκω. Αν σου δώσω... Τι σε έχει κολλήσει αυτή. Ποιος το λέει αυτό? Εντάξει, δεν μιλάω. Χαγιά, εγώ αυτό γιατί δεν το είχα ακούσει. Ζέκρομ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το Prime, παιχταρά μου. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες στο ρημάκι. Ζωγούλης, 4 μήνες. Γκάβλα, αν μαζέψεις 300 θα κάνεις χώρο. Ναι, once again, γκάβλα μου, στο είπα και πριν. Thank you για τους 4 μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παίχτη. Θα στον κλείσουν το κανάλι με αυτό το Forgiven. Ισχύει. Όχι, ρε φιλόχι. Είμαστε ακριβώς ισορροπημένοι. Story. Ένα σκηνή. Story. Αυτό το σκηνή, αν κοπεί, ο πάνε σε φεύγει. Τσατ, λοιπόν, ακούστε. Τι θα γίνει, αν φάμε μπαν. Ωραία. 3.000 άτομα θα μείνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι τίποτα. Οκ. Okay. Κάθε βράδυ. Όχι. Θα κάνω expose. Διεύθυνσή σου. Αφού δεν την ξέρεις. Βασικά πρέπει να την ξέρεις από το συμβόλαιο μου. Έχεις δίκιο. Α, όχι. Δεν το ξέρω από αυτό. Από κάτι άλλο. Από ένα δέμα. Κάτσε. Αν θυμάσαι. Ποιο δέμα, ρε μαλάκα. Δεν σε κάνω κομπλέξ, κύριε. Θα κάνει πίλαρο, Ατλάντη, σίγουρα. Δεν φτάνει απλά. Χιλ. Έλα, πες με το που τη ζούνε. Το ζήσα. Καλά, θα το ζήσει. Μαλάκα, γελίος. Χωρίς μαλακίες τώρα, δεν θυμάμαι. Για ακριβώς δεν ξέρω ακριβώς, ξέρω που μένεις. Μου είχες φύ. Γιατί σου είχε έρθει ένα δέμα, κάτι είχες παραγγείλει και μου είχες φύ. Που είναι χοντρικά το σπίτι σου. Οπότε θα κάνουμε όλο το μπλοκ. Άλυμο. Φύλλο και φτερό. 3.000 άτομα. Θα ψάχνουμε μέρα νύχτα. Ωραία. Θα χτυπάμε τις πόρτες. Ωραία. Και ναι, τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Με το που αδιεύθυνση Forgiven έγραψε το Σοφίνι. Εγώ αυτό θα πω. Αφήνω αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο, chat. Ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Έτσι. Τρελός exposure, έτσι βασικά. Καλά, πόσο δύσκολο παίζει να είναι να τον βρούμε στο χωριό. Πόσα άτομα είστε εσύ? Δεν είναι μικρό χωριό προς Τσάνη. 4.000 κάτω νομίζω. Εμείς είμαστε 3. Ετοιμάσου. Εμείς είμαστε 400. Ετοιμάσου! Αλλά ένα μπουν ήδη σε κάτω από τον άλλο. Ρε με τόσο σκάτω 3.000 άτομα στο χωριό του. Γιατί το κάνω εικόνα. Πρέπει να σταματήσω. Χίλο Ezreal, φλεξάρω κλασικά με τα hooks στον πόντα. Διεύθυνση δράμα ή καβάλα θε, λέει το Σοφίν. Ουτσέι! Θε ότι ξεκάθαρα τρολάρε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχω δώσει ποτέ να κάνει. Ουτσέι! Μήπω. Α, δεν την έχει δώσει εσύ. Μήπω αυτό με το Uber. Όπα, λάθο, εντάξει, όχι. Πώ έκανε stalking την πρώη μου, άραγε Σοφία, για να μα πληροφορεί. Συνέχισε το επόμενο επεισόδιο. Ουuu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 
φοβάσαι. Καλά, τι πάρε εσύ, δεν με έκανε το Snake σε IPM. Αυτό είναι άλλο στιγμό. Τα κακώστε τι μαλάκιε. Άκου τι λέει, δεν τράπηκε αυτό. Άκου τι είπε, μαλάκι. Μπορεί κανονίσει για 2000 ευρώ να παίξει κλειπάκι light. 30 δευτερόλεπτα viewing time. Άκου τι είπε. Τώρα σε όλε και παρέγγειλα σάντουιτ με σύγκοντε μέγιο. Τώρα μαλάκι μου κάτι κατάλαβα τι λέω. Τι είναι το σύγκοντε μέγιο. Σάλτσα, όντω. Μεταξύ όντως είναι, φαίνεται είναι σαν σάλτσα, ακούγεται τουλάχιστον. Αλλά νομίζω κάτι περιοχή είναι or something. Μας ignite όλα. Χωρίς θα παίρνουμε αν θα έχει 4.000 viewers. Yep, ίσως. Αλλά no one cares. Ξέρεις πως θα πρέπει να μπρο κάνουν και καινούργια account επίσης. Μια χαρά βλέπω. Αυτό έλειπε να τρώνε πράγμα για να βγαίνουν από το chat. Losers. Τρουβάξε. Δουλέψε αυτό να δουλέψε. Μπορούμε. Δεν έχω έξω ούτε ignite. Ναι, ναι, it's fine. Ναι, δεν έχουμε jungle. Αν είχα ignite κάτι ίσως. I really love Greeks. X9 racist. Muted. Μπρο, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που προσπαθείς να κάνεις, ρε μπρο, ναι. Θα γκανκάρουμε LeBlanc τώρα, περίμενε. Δεν έχω lane εγώ να κάνω counter. Να το ξέρω. Δεν έχω ούτε gank να κάνω, ούτε bot, ούτε mid. Πρέπει να abuse-άρουν το top, αλλά ο junk μας δεν έχει, δεν μπορεί.
Ο Λίνο μακριά τρέχει τώρα. Μα και Τζέσι κατέβαινε. Αλλά δεν μπορεί. Πάω να κάνω dive top. Το αφήνω το middle. Για ακριβία. Δεν έχει μάνα. Θα ψάρω αυτό. Θα κάνω reset. Νομίζω ότι ξέρει. Πήρε μπλε. Οκ, οκ, δεν πειράζει. Deny το... Όχι, τέλεια. Τρέχω. Είναι σαν down. Να φύγει όμως. Μπορείς. Όπως Ignite Flash. Δεν έχει flash. I know. Πάρε και το τώρα, μωρές. Έρχομαι τώρα. Προσπαθήσω. Αλλά η ομάδα μας είναι εντάξει. Ναι ρε φίλε, δεν έχει κάτι να κάνουμε. Λουθήκανε μπορεί το δίποτε, μπορεί απλά να είναι μέτρη. Δηλαδή... Αν και εσύ όλο και παίζει καλά, αλλά... Ναι, δεν ψήνεται. Με αυτά τα δύο sides, δεν υπάρχει ελπής. Θα μπορούσα να μιλήσω. Ω, δεν ήταν καν necessary ρε, δεν μπορεί να κουνηθεί. It's αν προλάβαινε μπορεί να... It's fine. Ξέρω, δεν έχω κάποιο άλλο, κάπου άλλο να παίξω το flash με αυτό εδώ θέλετε. Ό,τι έχουμε κάνει εμείς αυτό το game. Όλα τα game είναι έτσι ρε, τους έχω σκαφεί και τους έχω βαρεθεί όλους αυτούς. Πλάκα κάνουμε πάντα. Είναι απλά στην κουλτούρα μας να βρίσκουμε σαν μεσογειακός λόγος. Είμαι σίγουρος ότι η Ζάγια προσπαθεί να νικήσει όπως ούτως ή άλλως λέει το Summoner's Code. Σε άλλα νέα, βραβεύτηκε θα ρελάς. Καλά εντάξει. Παίξε code. Δεν ξέρω. Για ακούω εδώ, έχει word. Αλλά μπορούμε να φορσάρουμε. Λες. Κοίτα τον blast στο δοκαίο. Call Ευρώπης. Το call που δεν έγινε ποτέ στο προηγούμενο game έγινε τώρα. Profit Advisor 150.000 Project Mayhem. Κοίτα, είναι τέρα του Dark Souls αυτού σε 4,5 λεπτά. Πρέπει κάπως να βγάλουμε value εδώ. Με ένα Baron push. Αυτό είναι το leverage μας στο game. Ωραία, έχουμε group. Δεν μπορώ να σπλουτάρω. Nice bow σε χρυσό υπότι. Σε χρυσό υπότι. Θα το συνεχίσουμε αν είναι για λίγο ζώντα. Δεν φάτε Cassiopeia ulti. Λίγο ulti. Έχει. Μπορώ να γυρίσω εδώ. Πήρα το jump. Λέω να είναι μόνη της. Λέω να μόνη της, Φλάσσα ρε. Φλάσσα λέω. Πολύ καλό, ναι. Μπορούμε εδώ. Ίσως. Μπράβο ρε μαλάκα. Κόθον. Φλάσ, πιάνει. Εγώ δεν έχει φλάσ, δεν έχει φλάσ. Βάλει Ignite, πεθάνω, εντάξει, του πήρα το Ignite. Ω, λίγουμε. Go, εν. Του σταματάει. Μακάρι. Έλα, ζει. Αυτά τα games που στανικάμε. Δεν ξέρω να το λέει, γιατί ένα tower μπορείτε σίγουρα. Βγαίνει Jace. Σίγουρα μπορεί. 15 αυτός. Καλό, πολύ. Το ζει για λίγο, να ακούς, flash Jace. Γυρό, πάλι σε. Α, καλά, εντάξει, λοιπόν. Αυτό ήταν το στενή για σήμερα. Αυτό ήταν εντάξει, ξεφύγανε νόμιζα λίγο, κομπλέ. Ναι, αλλά για αυτά πεθαίνεις. Για αυτά πεθαίνεις. Αυτό θες να γίνεται. Είμαστε Big Brother, Τσάκας και Πρόδρομο. Level up, τρελό λου. Συν 24, εντάξει. Λέκα, πώς γίνεται να παίρνεις τόσα πολλά LP. Μακάρι loss prevented επόμενο. Όχι εντάξει, δεν το έχουμε ούτε στο χειρότερο με αυτό. Α, δεν πειράζει με challenger εγώ. Whatever. 600 LP. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε το φράγμα τώρα που ήμασταν hard stack 580 LP. Και για να γίνει αυτό έπρεπε να επιστρέψει η καραφλή εμπειρία. Η καραφλή χέτη. Ο Ντόμ.